Στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η πρόεδρος και ΠΑΚ του Δήμου Κομοτηνής Νατάσα Λιβεραίου, τονίζοντας ότι συνεχίζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει έρθει και εγκύκλειος και από τις 14 Ιουνίου μέχρι και τις 3 Ιουλίου μπορούν οι γονείς να ετοιμάσουν τα δικαιολογητικά τους για την καινούργια χρονιά, η οποία ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. Και για φέτος συνεχίζεται το πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης. Ήδη έχει έρθει εγκύκλειος από κάτω και από τις 14 Ιουνίου ως τις 3 Ιουλίου μπορούν οι γονείς να κάνουν τα δικαιολογητικά τους για την καινούργια χρονιά. Ξέρουμε ότι ξεκινάει πάντα από την 1η Σεπτέμβρη και τελειώνει 31 Αυγούστου κάθε χρόνο. Περιμένουμε λοιπόν εδώ στην Κούλογλου 14, στο γραφείο μας, στα γραφεία της ΔΚΠΑΚ, να έρθουν οι γονείς για να κάνουν τα δικαιολογητικά τους ή να πάρουν πληροφορία, γιατί μπορούν και από μόνοι τους ηλεκτρονικά να καταθέσουν τις αιτήσεις, μπορούν όμως να έρθουν από εδώ και να πάρουν πληροφορία. Κάθε μέρα από τις 8.30 ώρα και μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις μητέρες, τους γονείς, γιατί υπάρχουν και πατέρες οι οποίοι έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Είναι ένα πρόγραμμα που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλό, είναι επιδοτούμενο και οι γονείς δεν έχουν καμία επιβάρυνση. Είναι ένα ωράριο το οποίο είναι τις απογευματινές ώρες, από τις 3 η ώρα μέχρι τις 9.30 το βράδυ, και δίνει το δικαίωμα στους γονείς, τους εργαζόμενους και τα κύριο λόγο και τις απογευματινές ώρες, να φέρουν τα παιδιά τους στο χώρο. Εμείς λειτουργούμε το πρόγραμμά μας στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής, να φέρουν τα παιδιά τους και να απασχοληθούν επικοδομητικά. Όπως είναι η εμπειρία μας τώρα, γιατί το πρόγραμμα το βρήκαμε, αλλά το αναδομήσαμε από το 2012, έχουμε φτάσει στο στόχο, γιατί η αίτησή μας τότε ήταν για 200 παιδιά. Είχαμε βρει μία δασκάλα και 4-5 παιδιά τα οποία φοιτούσαν. Εμείς το κάναμε ώστε φέτος να φτάσουμε το στόχο. Φέτος είχαμε 198. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι γονείς έχουν δείξει εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα. Επίσης βασικό ήταν ότι εμείς δώσαμε και αυξήσαμε και τις θέσεις εργασίας. Είχαμε κάνει τότε το αίτημά μας και με τον ΑΣΕΠ. Είναι από 5,5 χρόνο, ηλικίες δημοτικού σχολείου, από 5,5 μέχρι 12.